Η Ελλάδα κατέγραψε 28 νέα κρούσματα COVID-19 το τελευταίο 24ωρο και έναν ακόμη νεκρό, ανεβάζοντα του θανάτου σε 194. 12 από τα κρούσματα εντοπίστηκαν στι πύλε εισόδου τη χώρα, ενώ άλλα 4 εισαγόμενα προσήλθαν αυτοβούλος για έλεγχο. Τρία κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική, δύο στη Θεσσαλονίκη, δύο στην Ξάνθη, δύο στη Μαγνησία και από ένα σε Λάρισα, Ηράκλειο και Χαλκιδική. 12 ασθενείς νοσηλεύονται διασωλημένοι με μέση ηλικία τα 58 έτη. Στην Κύπρο τοπίστηκαν δύο νέα κρούσματα μέσα από 1.329 τεστ και τα δύο έχουν πρόσφατο ταξιδιωτικό ιστορικό. Πρόκειται για έναν Ινδό φοιτητή και μια Κύπρια, οι οποίοι πρόσφατα επέστρεψαν από την Αγγλία. Συνολικά η χώρα έχει καταγράψει 1.033 κρούσματα.